Να πάμε λοιπόν και στον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει όλη την εικόνα για την περιοχή. Κύριε Πατούλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Τι έχετε μάθει, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε στην εξέλιξη της φωτιάς. Μια φωτιά η οποία ήδη αντιμετωπίζεται με πολλά εναέρια μέσα, πάνω από 12, όπως επίσης και πυροσβεστικά οχήματα πάνω από 30, πάνω από 14 υδροφόρο οχήματα της περιφερίας μας και 3 σκαπτικά, μεγάλες δυνάμεις και εθελοντών. Όμως ο αέρας είναι αντίθετος από όλες τις προσπάθειες. Πέρασε από τον οικισμό Μικάλης, εκενώθηκε ο οικισμός, δεν υπήρξαν προβλήματα με ζητήματα ανθρωπίνων ζώων προφανώς. Πολύ σημαντικό αυτό, αυτή κύριε Πατούλη. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται, όπως σωστά είπε το ρεπορτάζ, στον Άγιο Κωνσταντίνο με την διάθεση μάλλον να περάσει από τον Εθνικό Δρυμό. Όλη η προσπάθεια γίνεται τώρα για να μην, αν και βρίσκεται αρκετά μακριά και η παλιά φώκια, ώστε να αντιμετωπιστεί τώρα χωρίς να υπάρχουν άλλα προβλήματα. Θα παρακαλέσω επ' αφορμής αυτής της συζήτησης οι όποιες αρχές, προφανώς το 112, δώσουν και με εισήγηση του πυροσβεστικού σώματος για εκενώσεις οικισμών, οι πολίτες να οδηγηθούν σε αυτό για να μην έχουμε ζητήματα. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν οι πολίτες τις προτροπές και τις οδηγίες, είτε από το 112 ή από τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί, ή και από τους, ενδεχομένως και από τους εργαζόμενους από την περιφέρεια ή από τους δήμους. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην απόλυτη εξέλιξη της φωτιάς. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στα Βίλια η δημή ανάπτυξη φωτιάς, η οποία πηγαίνει με κατεύθυνση προς το Πόρτο Γερμανό, που και εκεί υπάρχουν ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, επειδή το αναφέρατε, κύριε Περιφερειάρχα, τι εικόνα έχετε για την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στα Βίλια? Εντάξει, εκεί πάλι πριν 3/4 περίπου ξέσπασε αυτή η φωτιά. Κινείται με ταχύτητα προς το Πόρτο Γερμανό. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Ήδη υπάρχουν δυνάμεις. Από την περιφέρεια, κατ' εισήγηση του πυροσβεστικού σώματος, έχουν κινηθεί ήδη 8 υδροφόρα μεγάλα οχήματα και 2 σκαπτικά οχήματα. Είναι σε εξέλιξη. Να ευχόμαστε να είναι αυτές οι δύο φωτιές για να αντιμετωπιστούν και να μην έχουμε αυτά που είχαμε δει την περασμένη Πέμπτη. Να σας πω πάντως, κύριε Πατούλη, επειδή προηγουμένως μας ο κύριος αντιδήμαρχος, ένας αντιδήμαρχος της Λαβριωτικής, ο κύριος Μακροδημήτρης, μας είπε ότι στην ουσία εδώ έχουμε εμπρισμό. Μας είπε ότι έχουν δει εργαζόμενοι του Δήμου, έχουν δει ένα αυτοκίνητο, ένα Peugeot 306, να πετάει κάτι στα σκουπίδια και να ανάβει αυτομάτως φωτιά. Ήταν 9:15, 9:20, κάπου εκεί. Σας το λέμε μήπως και προτίθεστε να ακολουθήσετε κάποια διαδικασία. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Άκουσα και εγώ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Λουκά της Λαβριωτικής, μιλήσαμε και μαζί. Προφανώς, όπως θυμόσαστε, είχε αναφερθεί και στα Λεγρενά που υπήρχε μια φωτιά που τη σβήσαμε γρήγορα την Πέμπτη, που είχαμε το μεγάλο πύρινο μέτωπο στο Σούνιο, όπου και εκεί είχε μιλήσει για εμπριστική διάθεση ενός αυτοκινήτου. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι οι αποχρώσεις ενδείξεις θα πρέπει να διερευνηθούν και από το ανακριτικό της πυροσβεστικού σώματος, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει δώσει εντολή και ο εισαγγελέας του Ιερίου Πάγου. Νομίζω πάντως ότι όλα αυτά έχουν αποχρώσεις ενδείξεις και δεν είναι τώρα η ώρα να πούμε εμείς κάτι παραπάνω, η ώρα της μάχης. Τώρα είναι η ώρα της μάχης, κύριε Περιφερειάρχα. Νομίζω ότι απλώς το ζητούμενο αυτό, μάλλον τα δεδομένα αυτά και αυτές οι αποχρώσεις ενδείξεις και σε άλλες περιπτώσεις αποδείξεις, νομίζω ότι απλώς πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα, εκτός από το να ερευνηθούν, να αποτελέσουν το έναυσμα προκειμένου και οι πολίτες στις περιοχές τους να είναι σε εγρήγορση και σε επιφυλακή. Να έχουν το νου τους, λαϊκά θα λέγαμε, για το τι συμβαίνει. Το περίεργο των πάντων είναι ότι όταν υπάρχουν ανάπτυξη ισχυρών ανέμων ή πολλών δυνάμεων οι οποίες έχουν κατακαιρματιστεί για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, τότε υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν το έγκλημα. Και νομίζω ότι πλέον θα πρέπει με πολύ σοβαρό τρόπο
να δούμε και ποιοι κάνουν το έγκλημα και πώς τιμωρούνται οι εγκληματίες. Και πέραν αυτού, κύριε Πατούλη, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα να απευθύνουμε όλοι μαζί μια έκκληση προς τους πολίτες, αν μη τι άλλο να μην αφήνουν εκτεθειμένα γύρω από δάση ή σε περιοχές, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει βλάστηση, είτε είναι αυτή πυκνή είτε όχι, σπασμένα γυαλιά και οτιδήποτε θα μπορούσε να λειτουργήσει έφλεκτα, εν πάση περιπτώσει, για να προκαλέσει μια πυρκαγιά, έτσι δεν είναι? Προφανώς σωστά το λέτε. Υπάρχει και εκείνος ο οποίος ίσως δεν έχει την συνείδηση να καθαρίσει το οικόπεδό του ή να δημιουργήσει οποιασδήποτε διαθέσεις ανάφλεξης ή αναζωπήρωσης. Αυτό όμως που βλέπουμε σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ρίχνουν μπάζα, φορτηγά που αδειάζουν μερικές φορές, κάποιοι που τα αδειάζουν ή τα... Υπάρχουν σημεία που επιλέγονται και δημιουργούνται μικρές χωματερές, βουναλάκια, τα οποία ανάβουν. Συμβαίνουν όλα αυτά, τα ξέρουμε. Για μένα όταν είναι σε νούμερο 4 απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική φωτιά, φωτίτσα και οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με σπίτι. Ούτως ή άλλως υπάρχει απαγόρευση και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κύριε Περιφερειάρχα, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Και να καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή πράττει και αυτό σαν θελά του ίσως ένα έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το υπαγορεύει η συνείδηση του καθενός και όχι οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις. Έχετε απόλυτα δίκιο. Θα τα πούμε και το σωστό. Κύριε Πατούλη, πριν κλείσουμε, δώστε μας μια τελευταία εικόνα για το μέτωπο αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι η φωτιά έχει υψηλή ταχύτητα, όπως ακριβώς έχει και η ταχύτητα του ανέμου. Θα έλεγα ότι η μεγάλη προσπάθεια είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο να μην περάσει η φωτιά από την άλλη πλευρά, που βρίσκονται κατοικήσιμες περιοχές και εκεί προφανώς θα υπάρχει ζήτημα. Η άλλη πλευρά είναι η Σιντερίνα, εννοείται, ή ο οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου? Ναι, είναι ο οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου και κατόπιν οδεύει προς Θαλέα Φώκια κλπ. Νομίζω ότι εκεί στην κοροχογραμμή γίνεται όλη η προσπάθεια να μην υπάρξει περαιτέρω αναζωπήρωση ή αν θέλετε να ελεγχθεί όσο γίνεται δυνατόν η φωτιά. Έχετε ενημέρωση, κύριε Πατούλη, για το αν η εκένωση της περιοχής εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο ολοκληρώθηκε ή εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη? Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή και άλλοι οικισμοί ενδεχομένως θα χρειαστεί να εκενωθούν. Θα ακολουθούν τις οδηγίες του 212, το οποίο έχει αφενός μεν την εισήγηση του επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία επιμελείται όλων αυτών των διαδικασιών. Να σας πούμε πάντως ότι μας ενημερώνουν ότι έχει δοθεί εντολή εκένωσης και στα Βίλια από το 112. Ναι, ναι, αυτό είναι. Άρα το γνωρίζετε κάτι παραπάνω, έχετε κάποια εικόνα? Θα έρθει και το σχετικό 212. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή προληπτικά, γιατί είπαμε η ταχύτητα των ανέμων είναι ισχυρή, θα πρέπει να προληπτικά να γίνονται ενέργειες για να μην έχουμε ζητήματα ανθρωπινής ζωής. Αυτό είναι και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή δύναμη.